Πέταξε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης για το μήνα Αύγουστο, αποτυπώνοντας έτσι τη σημαντική ζήτηση και το τουριστικό ενδιαφέρον που σημειώνουν περιοχές της Κρήτης. Οι αφίξεις σημείωσαν αύξηση σε σχέση με τα ποσοστά του 2020 και παράλληλα κάλυψαν ένα μεγάλο ποσοστό από τις αφίξεις του 2019, το οποίο έφτασε και το 86%. Ο Αύγουστος ήταν ο μεγαλύτερος μήνας σε αφίξεις και αναχωρήσεις. Οι αφήξεις φτάσαν τα 566.539 επιβάτες και άλλους 600 περίπου χιλιάδες αναχωρήσεις. Το οποίο είναι ένα ποσοστό σε σχέση με το 19 γύρω στο 86% της κίνησης του 19. Ανάλογος ήταν και ο Ιούλιος, οπότε η σεζόν Ιουλίου-Αυγουστού είναι στα επίπεδα του 80% και πάνω. Παρά το γεγονός ότι φέτος η σεζόν ξεκίνησε ένα μήνα αργότερα από το συνηθισμένο, Μάιο δηλαδή αντί για Απρίλιο, τα στατιστικά στοιχεία κάνουν λόγο για αεροπορική κίνηση στα ύψη, με το Ζενίθ να σημειώνεται τον Αύγουστο, καθώς περισσότεροι από 566.000 επιβάτες αφήχθησαν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Αρχίσαμε αργότερα φυσικά την κίνηση την τουριστική λόγω της πανδημίας. Κορυφώνεται Ιούλιο-Αύγουστο και τώρα αρχίζει, όχι ότι δεν θα έχει κόσμο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Αλλά δεν θα έχουμε τον κόσμο το Αυγούστο. Αυτό είναι γιατί είμαστε προορισμός Αυγουστιάτικος. Σε ερώτηση αναφορικά με την έλλειψη της Βρετανικής αγοράς, ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Γιώργος Πλιάκας απάντησε. Στην Κρήτη, επειδή παίζουμε σε πολλές αγορές, όχι τόσο. Σε άλλες περιοχές ενδεχομένως ίσως περισσότερο. Έχει αναπληρωθεί από άλλους προορισμούς, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, όταν έχεις ένα νούμερο 44.000 αφήξεις, ενώ έπρεπε να έχεις 100-120, εντάξει, έχουν λείψει επιβάτες, αλλά σας λέω, επειδή συνολικά παίζουμε από πολλές χώρες, έχει αναπληρωθεί από άλλες χώρες. Η κίνηση εσωτερικού φαίνεται να ανακάμπτει με πιο γρήγορους ρυθμούς, με την Αθήνα και τη Ρόδο να αποτελούν τους πλέον συχνούς προορισμούς από το Ηράκλειο. Γύρω στο ίδιο ποσοστό, γύρω στο 80% του 19 φτάσανε, αλλά σε σχέση με το περσινό χρόνο είχαμε μια αύξηση 25%. Με βασικούς προορισμούς εντός Ελλάδας από το Καζαντζάκη. Οι βασικοί προορισμοί είναι η Αθήνα, η Ρόδος και η Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η βασική προορισμή. Μικρή κάμψη της αεροπορικής κίνησης σημειώνεται κάθε χρόνο μετά το 15 Αύγουστο, καθώς σταδιακά ολοκληρώνεται η καλοκαιρινή σεζόν. Ωστόσο, τα στοιχεία για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο φαίνεται να είναι εξίσου καλά και με εκείνα του 2019, ενώ η σεζόν θα κλείσει περί τον Νοέμβριο. Ολοκληρώνεται ο κύκλος ο καλοκαιρινός για την Κρήτη Ιούλιο-Αύγουστος που κάνει το πικ. Μετά έχουμε κίνηση Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά τι είναι μειούμενη. Το πικ το κάναμε τώρα, αρχίζουμε και μειώνονται σιγά σιγά οι πτήσεις, μέχρι να τερματιστούν, οπότε τερματιστούν τον Νοέμβριο.